να ψηφίσετε αρχηγό για την επόμενη εβδομάδα και θα ξεκινήσουμε τώρα την ψηφοφορία. Κάθε ομάδα για τον αρχηγό της. Πού δίνεις την ψήφο σου? Για την εβδομάδα που έρχεται για αρχηγία δίνω την ψήφο μου στην Αποστολία. Στην Αποστολία. Αποστολία. Στο Δημήτρη. Στο Δημήτρη. Μία ψήφος για τον Δημήτρη, μία ψήφος για την Αποστολία. Μαντώ. Στο Αποστολάκι. Αποστολία, δύο ψήφους. Νίκο. Στο Δημήτρη. Δύο ψήφους ο Δημήτρης, δύο η Αποστολία. Μάνο. Στην Αποστολία. Τρία η Αποστολία, δύο ο Δημήτρης. Δημήτρη. Στην Αποστολία. Τέσσερις ψήφους η Αποστολία. Ο Γιώργος και να ψηφίσει τώρα δεν έχει κάποια διαφορά. Τη δίνει στην Αποστολία όμως από ό,τι λέει ο Γιώργος. Πέντε ψήφους η Αποστολία. Νομίζω ότι η παρουσία σου σαν αρχηγός ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, θέλω να το πω αυτό. Μα τώρα τι, δεν μπορώ να πω, με τις πράξεις μιλάμε τώρα, ναι, πώς λειτουργήσες. Ναι, πάρα πολύ. Το έπαιρνες πολύ πάνω σου πολλά πράγματα, το δώρο που έφερες στα παιδιά που ήταν πάρα πολύ ωραίο και σας χαλάρωσε. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι η ευθύνη σου ειδικά για αυτή την εβδομάδα που έρχεται... Ούτε θέλω να το φανταστώ, ούτε. Μάλιστα. Ας περάσουμε στους ωκεανούς. Ευαγγελία, πού δίνεις την ψήφο σου και ποιον θέλεις να δεις αρχηγό για την άλλη εβδομάδα? Τη Δήμητρα. Τη Δήμητρα. Μιχάλη. Δήμητρα. Τη Δήμητρα. Βασιλική. Τη Δήμητρα. Τρεις ψήφους για τη Δήμητρα. Γιώργο, τη Δήμητρα. Άρα τελειώσαμε πολύ γρήγορα με τέσσερις ψήφους. Δήμητρα, εσύ πού θα έδινες την ψήφο σου? Ή στον Νίκο ή στον Γιώργο. Μία δώσω, σε παρακαλώ. Νίκο, στον Νίκο. Όλγα. Θα πω κι εγώ τη Δήμητρα. Νικόλα, τη Δήμητρα. Άρα λοιπόν, Αποστολία και Δήμητρα, πάλι γυναικεία υπόθεση η αρχηγία.